Δημοσιεύσεις, lockdown, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα έχουμε, αλλά ας μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο, έτσι, συνδικαλιστή των αστυνομικών, να δούμε τι γίνεται. Έχω λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου, τον κύριο Βασίλη Ροδόπουλο. Καλή χρονιά. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά, με υγεία και καλή δύναμη για όλους μας. Καλά, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για τα αυστηρότερα μέτρα, μια που είμαστε σε αυτή την τροχιά πια. Όπως βλέπετε, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη και καλούμαστε για ακόμα μια φορά να μπούμε ανάμεσα στην κοινωνία ουσιαστικά και στον ιό, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει, μην ξεχνάμε, από αρχές Μαρτίου. Ναι. Και όλοι οι συνάδελφοι είναι πολύ πολύ πιεσμένοι, γιατί υπήρξε αναστολή αδειών, τρομερή πίεση, έχουν φτάσει στα όρια τους και συνεχίζουν προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση όλοι μας. Πώς βλέπετε από αυτά που σας λένε οι συνάδελφοί σας αστυνομικοί, ότι αντιδρά ο κόσμος, τους ελέγχους κατανοεί, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω διαφορετική προσέγγιση πάνω στο θέμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Λέσβος είναι πολύ ψηλά στα στατιστικά σχετικά με τους ελέγχους και τις βεβαίωσεις των προστήμων. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση των πολιτών. Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν έχει φανεί το αποτέλεσμα που θα θέλαμε όλοι. Ενώ δηλαδή λέτε ότι γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με άλλες περιοχές και υπάρχουν... Στατιστικά ναι. Στατιστικά ναι. Η διεύθυνση της αστυνομίας Λέσβου είναι πολύ ψηλά. Αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Και χθες μας είπανε και τα κακά τα νέα για το αυστηρότερο lockdown από σήμερα. Ναι, είπαμε και από την αρχή, πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας. Η αστυνομία δεν είναι ο μπαμπούλας, ούτε αυτός ο οποίος θα κυνηγάει τους πολίτες προκειμένου να κάνουν τα αυτονόητα. Έχουμε όλη την ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπό μας και πρέπει να λάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Ο καθένας στο μέγεθος του αναλογεί. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλοί συμπολίτες μας ενδεχομένως να υποστούν τεράστια οικονομική ζημιά. Ήδη έχουν υποστεί. Ναι. Και αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μην μπούμε και για θέματα υγείας, το οποίο το θεωρεί αυτονόητο. Έτσι νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Να πάμε λίγο τώρα στο προσωπικό για την ενίσχυσή του. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Λέω για το προσωπικό και την ενίσχυση της αστυνομίας. Όπως την είχατε ζητήσει με παρεμβάσεις που είχατε κάνει, μετά που είχαμε τους συνοριοφύλακες, πώς πάει αυτή η υπόθεση? Ήδη σε πρώτη φάση ήρθαν οι συνοριοφύλακες. Μετά από μία περίοδο εκπαίδευσης ανέλαβαν κανονικά τα καθήκοντά τους. Με τη συνδρομή των υπολείπων συναδέλφων των αστυνομικών, ήδη η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά στο κέντρο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές σε όλους μας, ειδικά στις περιοχές, στα χωριά, τα γύρω Μόρια, Παναγιούδα και Πάμφυλα. Mm-hmm. Και όσοι διασχίζουν το συγκεκριμένο δρόμο που είναι το κέντρο αντιλαμβάνονται τη διαφορά. Το έργο που επιτελούν οι συνάδελφοι είναι πραγματικά τεράστιο, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αφορά την πόλη της Μυτιλίνης. Ναι. Τα αυξημένα μέτρα για τον κορονοϊό έχουν αφήσει πίσω πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ουσιαστικό ρόλο της αστυνομίας. Γι' αυτό εμείς έχουμε ζητήσει εκ νέου ενίσχυση τώρα στην περίοδο των τακτικών μεταθέσεων. Mm-hmm. Θα συνεδριάσει το Συμβούλιο προκειμένου να προκυρηθούν διάφορες θέσεις ανά την Ελλάδα. Και εμείς αυτό που ζητάμε είναι να είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, οι ανάγκες είναι αρκετά αυξημένες στο νησί μας. Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Ροδόπουλο, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτες, γιατί ήδη μας στέλνουν και κάποιοι τα μηνύματά τους, στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου. Μας ρωτάει κάποιος αν τα μέτρα περιορισμού έχουν μειώσει και την παραβατικότητα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Σίγουρα δεν υπάρχει παραβατικότητα των προηγούμενων μηνών.
ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τον περιορισμό της κυκλοφορίας. Ναι, ναι, αυτό μάλλον. Η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως δεν υπάρχει και διασκέδαση και χαρά λόγω του περιορισμού, οπότε νομίζω ότι όλα έχουν πέσει. Αντιλαμβάνεστε και πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος ο δικός μου. Σας λέω, πολλές φορές φαινόμαστε σαν τους κακούς, σαν τον μπαμπούλα, σαν ναι, αυτούς οι οποίοι πρέπει να κάνουμε το δύσκολο έργο. Ναι. Τώρα να πάμε και στο άλλο θέμα, πριν πάμε στα θέματα υγείας, να πάμε λίγο στην κατάσταση που επικρατεί στο Μαυροβούνι, στο ΚΙ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, εκεί πως, τι σας λένε οι συναδελφοί σας? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για εμάς που εκτελούμε υπηρεσία, αλλά και για όσους διαμένουν εκεί. Ναι. Βέβαια, εγώ είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Ναι, δεν μιλάμε. Παρ' όλα αυτά, καθαρά ανθρώπινη προσέγγιση, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αυτό που γνωρίζω ότι γίνονται συνεχώς προσπάθειες να βελτιωθούν, και υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη βελτίωση, αν αναλογιστούμε πώς ήταν δηλαδή το Σεπτέμβριο και σε τι κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τώρα. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τιτάνια προσπάθεια. Εγώ για ακόμα μια φορά θέλω να εξάρω πάντως το έργο των συναδέλφων μου, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για να εργαστείς. Ναι. Και παρόλα αυτά σας λέω, έχουν καταφέρει και με πολύ μεγάλη προσπάθεια ένα εξαιρετικό έργο. Θυμόμαστε όλοι τη Μόρια, και αν αντιπαραθέσουμε το Μαυροβούνι, καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα του εμβολιασμού, κύριε Ροδόπουλε. Τι προβλέπετε για τους αστυνομικούς και τον εμβολιασμό τους? Το θέμα του εμβολιασμού, ήδη ήρθαν τα πρώτα εμβόλια στο νησί μας. Ναι. Είμαστε και εμείς στην πρώτη γραμμή, όπως είναι και η υγειονομική. Α, είστε και εσείς στην. Αναμένατε και για εσάς, δηλαδή. Ναι, βέβαια έχει δοθεί προτεραιότητα σε συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι επαγγελματίες υγείας και μεγάλης ηλικίας. Ναι. Αναμένουμε κι εμείς να έρθει η στιγμή που θα εμβολιαστούμε. Δηλαδή είστε, ας πούμε, συγγνώμη, κύριε Ροδόπουλε. Αρκετά θύματα στο σώμα. Συγγνώμη, να καταλάβουμε κάτι. Είστε μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες ή έχετε κάποια προτεραιότητα? Όχι, θα δοθεί κάποια προτεραιότητα συνέχεια. Α, μάλιστα. Ωραία. Γιατί όπως σας είπα, έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα πανελλαδικά. Είμαστε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή και θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί και σε εμάς προτεραιότητα. Εσείς θα εμβολιαστείτε δηλαδή? Όταν έρθει η στιγμή θα εμβολιαστώ, ναι. Ξέρετε, γιατί το λέω, τώρα μου έστειλε έτσι κάποιος πειραχτικά, αλλά δεν πειράζει, ας το θέσω το ερώτημα. Αν ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Αλεξίου, συναδελφός σας, θα εμβολιαστεί, υπάρχει διχασμός? Α, δεν το γνωρίζω. Τώρα, ξέρετε, ζούμε σε μια πολύ δημοκρατική χώρα, και σημασία έχει το να σου παρέχεται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ναι. Όταν σου δίνει την ελευθερία και τη δυνατότητα να εμβολιαστείς, νομίζω ότι είναι το ανώτατο αγαθό της υγείας. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, κύριε Ροδόπουλε, και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και σωστή ενημέρωση όλων των πολιτών και βεβαίως και των αστυνομικών για τον εμβολιασμό. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, θεωρώ ότι υπάρχει λάθος προσέγγιση. Ναι. Η όλη κατάσταση δεν γίνεται με την επιβολή, γίνεται με τη σωστή ενημέρωση. Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ενημέρωσης, θα περάσω ξανά στα μέτρα για να κλείσουμε και με αυτά. Είδατε λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν οι έλεγχοι, είναι πολύ περισσότεροι μάλλον στην Λέσβο σε σχέση άλλες με περιοχές της Ελλάδας. Βλέπετε εσείς παρόλα αυτά να βελτιώνεται η ατομική συμπεριφορά, η ατομική ευθύνη ή όχι? Ή βλέπετε ότι υπάρχει ένα θέμα σε κάποιες περιοχές, ενώ για παράδειγμα στην πόλη είναι καλύτερα, με την τήρηση των μέτρων, λέω, για τις μάσκες και τα λοιπά? Εμείς, σύμφωνα με τις διαταγές και τις οδηγίες της διοίκησής μας, εφαρμόζουμε τα μέτρα όπως προβλέπετε. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως, όπως πολύ σωστά λέτε, ορισμένες περιοχές να χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης. Δηλαδή θεωρώ το ότι ήδη θα εκτελούνται πεζές περιπολίες στην κλειστή αγορά της Ερμού, ναι, δεν έχει κανένα νόημα πέρα από την ταλαιπωρία των συναδέλφων μου. Ναι. Το να διασχίζεις την επαρχιακή οδό με τη Λίνη Σκαλονής και να συναντάς τρία περιπολικά
κατά τη διαδρομή, νομίζω δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Το να έχει πεζές περιπολίες σε μικρά χωριά ή πόλεις όπως την Κωμόπολη της Καλονής, νομίζω δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ενδεχομένως να χρήσει διαφορετική αντιμετώπιση, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή θεωρείτε ότι ναι, να υπάρχουν ας πούμε πεζές περιπολίες ή περιπολικά, αλλά συγκεκριμένα ας πούμε και εντοπισμένα σε ποια μέρη? Ακριβώς. Σας λέω, σαν αποτέλεσμα, ναι, κάνοντας αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας, το μόνο αποτέλεσμα ήταν η ταλαιπωρία των συναδέλφων μου, να μην μπορούν να πάνουν ρεπό εν ώψη εορτών, να υπάρχει αναστολή των αδειών. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα όσον αφορά την έξαρση του ιού ήταν αντιστρόφως ανάλογα. Ναι. Και εντάξει, τελευταίο, κάνουν παράπονο. Τώρα βέβαια το ξέρω ότι δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, γιατί δεν βάζετε εσείς τις πολυπολίες που πρέπει να γίνουν. Κάνουν παράπονο ότι παρκάρουν τα αυτοκίνητα των αστυνομικών, τα περιπολικά, από την πλευρά του Τελωνίου και στην Προκυμαία, και δεν πάει ο κόσμος να πιει καφέ γιατί φοβάται. Τα σημεία δεν τα καθορίζουμε εμείς. Ναι. Τα καθορίζει η διοίκησή μας, η οποία έχει αναλάβει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Δεν έχουμε εμείς δυνατότητα παρέμβαση σε αυτά τα θέματα. Αυτό μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι όλοι οι συνάδελφοί μου κάνουν εξαιρετικά το έργο τους, χωρίς να έχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, γιατί τελευταία έχει ακουστεί πολύ, ναι, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για διαχωρισμό άλλο δαπών ή με δαπών και διάφορες άλλες, ναι, καταστάσεις, οι οποίες μας αφήνουν παγερά διάφορους. Δεν, ναι, εσείς κάποιο, δηλαδή ελέγχετε τους πάντες, τέλος πάντων. Ό,τι προβλέπετε. Ναι. Ό,τι προβλέπω όμως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε σχέση με τα μέτρα, όχι τα μέτρα, συγγνώμη, τα μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες και τα λοιπά, τα έχετε? Όχι, είμαστε από την πρώτη στιγμή σε πολύ καλό σημείο. Δεν λείπουν και από την υπηρεσία μας, αλλά και με κινήσεις της Ένωσης. Όλοι οι συνάδελφοι είναι πλήρως καλυμμένοι. Μάλιστα. Κύριε Ροδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή χρονιά.